Για το πόρισμα στο μάτι, βεβαίως είναι μεγάλες οι πολιτικές ευθύνες της σημερινής αλλά και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, γιατί είναι τεράστια τα προβλήματα και οι ελλείψεις στους τομείς της πυρόσβεσης, της πολιτικής προστασίας, του χωροταξικού σχεδιασμού που έχει βάσει την εμπορευματοποίηση της γης. Όμως αυτό που θέλουμε να τονίσουμε από τη μεριά μας είναι ότι υπάρχει δίκαιη αγανάκτηση των κατοίκων της περιοχής. Είναι μεγάλος ο αγώνας που δίνουν, έχοντας να αντιμετωπίσουν ένα γολγοθά από προσωπικές δυσκολίες. Και γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχαστούν, το αντίθετο, πρέπει να βοηθηθούν. Και τώρα στο παρόν νομοσχέδιο. Είναι ένα νομοσχέδιο για τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, που να αναπληρώνει όλα τα κλεμμένα εργαζομένων και συνταξιούχων της τελευταίας δεκαετίας μια... και τελειώσανε τα μνημόνια, όπως λέει η κυβέρνηση. Ή μήπως μειώνει τη φορολογία και την ακρίβεια. Όχι, βέβαια. Νέες φοροαπαλλαγές έδωσε η κυβέρνηση προχτές με τροπολογία στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και πριν ξεκινήσει η συζήτηση για το νομοσχέδιο, μια νέα τροπολογία δίνει πακτολό χρημάτων που την ψηφίσατε, στους φαρμακοβιομήχανους. Και βεβαίως ακριβένει το φάρμακο στη λαϊκή κατανάλωση. Κατά τα άλλα, κάνετε τους τιμητές για το σκάνδαλο στο Νοβάρτης. Κοροϊδεύετε σε πολλά επίπεδα. Αλλά και με το παρόν νομοσχέδιο. Δίνετε φιλέτα της δημόσιας επιχείρησης αερίου αλλά και των γεωθερμικών πεδίων αφού απελευθερώνει έναν ακόμα πολύτιμο ενεργειακό πόρο. Όλος ο πλούτος βορά στα σαγόνια των επιχειρηματικών ομίλων για την κερδοφορία τους. Ταυτόχρονα, ό,τι εμποδίζει τις ιδιωτικοποιήσεις το διαλύεται, όπως κάνετε με το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών. Έτσι είναι η μεταμνημονιακή εποχή. Έχει μπαράζ ιδιωτικοποιήσεων που βέβαια συμφωνούν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τα είχαν και στα δικά τους μνημόνια ανεξάρτητα αν καταψηφίζουν από αντιπολιτευόμενο λαϊκισμό. Υπάρχουν βεβαίως μπροστά μας και οι κατασχέσεις και πληστηριασμοί που θα επιταχυνθούν με το νομοθέτημα για τα κόκκινα δάνεια. Ωστόσο, το παρόν νομοσχέδιο, αυτό που περιέχει είναι τα προαπαιτούμενα της δεύτερης αξιολόγησης και αφορά και την τροπολογία. Γι' αυτό στη γεωθερμία επανακαθορίζεται το νομικό πλαίσιο έρευνες και εκμετάλλευσης των γεωθερμικών πεδίων στην Ελλάδα. Οι αλλαγές σας ξεδιπλώνουν και επιταχύνουν την απελευθέρωση εμπορευματοποίηση των γεωθερμικών πεδίων. Μάλιστα, με σαφήνεια αναφερόσαστε στο στόχο προώθησης, απελευθέρωσης της γεωθερμίας. Με ακρίβεια περιγράφεται ο τρόπος και η μεθοδολογία μίσθωσης των γεωθερμικών πεδίων. Είναι ίδια η μεθοδολογία με τα κοιτάσματα υδρογονών θράκων. Δηλαδή, και στη γεωθερμία έχουμε τη μέθοδο της παράλληλης αναζήτησης και εκμετάλλευσης ενός γεωθερμικού πεδίου και το κράτος θα εκμισθώνει γεωθερμικά πεδία που δεν θα ξέρει ούτε θέλει να μάθει καν το δυναμικό τους. Η χώρα διαθέτει αρκετά γεωθερμικά πεδία υψηλής απόδοσης. Ήδη υπάρχουν αρκετές αναφορές για σειρά διερευνητικών επαφών μεταξύ επιχειρηματικών ομίλων και εκπροσώπων τοπικών αρχών στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και σε νησιά του Αιγαίου για την επίσπευση των επενδυτικών σχεδιασμών. Προβλέπεται καταβολή του 10% των ετησίων μισθωμάτων των εταιριών που θα προβούν σε τέτοιες επενδύσεις να καταβάλλεται στους Δήμους σαν ανταποδοτικό όφελος, προφανώς για να μην υπάρχουν αντιδράσεις. Το σύνολο των εργαζομένων και ειδικά στην ενέργεια αλλά και των κατοίκων που έγιναν στο παρελθόν τέτοιες επενδύσεις γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι οι υποσχέσεις αυτές διαψεύστηκαν. Η ενέργεια πανάκριβη, οι θέσεις εργασίας λίγες και κακοπληρωμένες, η εκμετάλλευση σε ένταση, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία μεγάλες.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κινείται στην ίδια γραμμή με όλες τις προηγούμενες αστικές κυβερνήσεις. Εγχωρεί ένα πολύτιμο ενεργειακό πόρο στο μεγάλο κεφάλαιο με μοναδικό στόχο την κερδοφορία. Εξάλλου, η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή του ποιος θα χρησιμοποιήσει το γεωθερμικό πεδίο σημαίνει πως η προτεραιότητα χρήσης της γεωθερμίας θα εξαρτάται από το μίσθωμα και όχι από τη συνολική χρησιμότητα της πηγής για το κοινωνικό σύνολο. Ίσως γι' αυτό παιδεύεται το Δήμο Ικαρίας από την άδεια που έπρεπε να έχει πάρει εδώ και χρόνια για τις θερμές πηγές που έχει και ζητά να κατοχυρωθεί μέσα από την τροποποίηση του άρθρου 18. Καταθέτουμε το αίτημά του και ζητάμε να υιοθετηθεί. Βέβαια, στο χορό των προαπαιτούμενων αντεργατικών μέτρων υπάρχουν και αντιστάσεις. Προσπαθείτε να τις ισοπεδώσετε και να βγάλετε από τη μέση εμπόδια που βρίσκεται μπροστά σας. Αυτό κάνετε με το ΙΓΜΕ και τη μετατροπή του σε ΑΓΜΕ. Δεν είναι καινούριο. Το κάνανε και η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ που μετέτρεψε το ΙΓΜΕ σε ΕΓΒΑ. Μετατρέπεται όμως μια δημόσια υπηρεσία ελεκτικού γνωμοδοτικού χαρακτήρα και όχι αποφασιστικού όπως ήτανε. Υλοποιείται έτσι τη μνημονιακή πίεση, επιταγή και υποχρέωση για ένα ξεδοντιασμένο, μικρό και ευέλικτο ΙΓΜΕ για το οποίο δεσμεύτηκε ο Υπουργός στο Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων ώστε να λειτουργεί συμπληρωματικά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Έτσι απλώς θα διαχειρίζεται κονδύλια, δεδομένα και εργαζόμενους με ελαστικές μορφές εργασίας και συνθήκες γαλέρας. Γι' αυτό οι οργανικές θέσεις μειώνονται δραματικά από 1.000 που θα έπρεπε να είναι σε 220. Ουσιαστικά, εγκαταλείπεται η εργαστηριακή και εργοταξιακή έρευνα σε τρίτους με τη συρρήκνωση του εργοτεχνικού προσωπικού μέσα από τη διαδικασία αποχώρησης από την υπηρεσία για να μην έχει αυτοτέλεια στη λειτουργία του το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Αλλά η απορρόφηση των 20 εκατομμυρίων ευρώ από ΕΣΠΑ θα γίνει με αναθέσεις εργασιών σε τρίτους και εγχωρήσεις εργασιών σε γραφεία παροχής υπηρεσιών. Αυτό βεβαίως θέλατε. Ακόμα προβλέπεται μεταφορά κινητής και ακίνητης περιουσίας στο Υπουργείο Οικονομικών μέσα από τη διαδικασία εκαθάρισης που δημιουργεί πολλά ερωτηματικά στα οποία, κύριε Υπουργέ, δεν απαντήσατε. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως έχει και η καθάριση της ακίνητης περιουσίας του αξιόλογου βαρέως εργοταξιακού εξοπλισμού και του σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού του. Τα εργαστήρια είναι σύγχρονα, πιστοποιημένα. Τα έχετε με ελάχιστο προσωπικό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να παραδώσουν με πείρα δεκαετιών και τώρα τα στραγγαλίζετε. Αυτό ονομάζεται προκλητικά εξυγχρονισμό, ντροπή. Επίσης, καταργείται εργασιακά δικαιώματα που έχουν μέχρι σήμερα κατοχυρώσουν οι εργαζόμενοι μέσα από συλλογικές συμβάσεις και κανονισμό προσωπικού και ταυτόχρονα κλέβεται τα αναδρομικά των εργαζόμενων που είναι πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Χαιρετίζουμε λοιπόν τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων και του ΙΓΜΕ και της ΔΕΠΑ. Γιατί και στη ΔΕΠΑ οι αλλαγές που κάνετε εξυπηρετούν την ιδιωτικοποίησή τους και την απελευθέρωση στο φυσικό αέριο με το διαχωρισμό σε ΔΕΠΑ υποδομές και ΔΕΠΑ εμπορία. Ιδιωτικοποιώντας βέβαια τη ΔΕΠΑ εμπορίας που φέρνει το μεγάλο κέρδος. Ενώ το κράτος θα διατηρεί τον έλεγχο της ΔΕΠΑ υποδομές, δηλαδή τα δίκτυα διανομής, στο μεγαλύτερο ποσοστό. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο προωθείται η πολιτική της απελευθέρωσης και στο φυσικό αέριο, δίνοντας τη δυνατότητα σε άλλες εταιρείες να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο φυσικού αερίου για διανομή του δικού τους φυσικού αερίου. Η λύση που προκρίνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι η λύση που επιθυμεί το κεφάλαιο. Γιατί μπορούμε αυτόν τον τρόπο και άλλες εταιρείες να μπουν στην πώληση του φυσικού αερίου στους καταναλωτές.
είναι λύση προώθησης της απελευθέρωσης σε ευρωενωσιακό προσανατολισμό που θα οδηγήσει σε αυξήσεις στη λαϊκή κατανάλωση, ενώ το κοστοβόρο δίκτυο παραμένει στον έλεγχο του κράτους που πρέπει να το συντηρεί, ωστόσο οι προσοδοφόρες πωλήσεις ιδιωτικοποιούνται. Η πείρα από την απελευθέρωση δείχνει ποιος χάνει και ποιος κερδίζει. Οι αλλαγές θα φέρουν αυξήσεις στις τιμές, επιδείνωση συνθήκων ασφάλειας του δικτύου και τεράστια κέρδη στους επενδυτές. Το προετοιμάζατε πολύ νωρίτερα. Γι' αυτό φαίνεται ότι χρησιμοποιείτε σε οργανικές θέσεις εργαζόμενους μέσω εργολαβιών που αποτελούν την πλειοψηφία, το 75% στις εταιρείες φυσικού αερίου. Μάλιστα, διαχρονικά υπογράφουν συμβάσεις διαρκείας ενός ή δύο εξαμήνων και ουσιαστικά εργάζονται δεκαετίες, πάνω από 20 χρόνια στη ΔΕΠΑ. Ακριβώς αυτούς τους εργαζόμενους στηρίζεται σε τεράστιο βαθμό η παραγωγική διαδικασία. Κάνουν την ίδια δουλειά με μόνιμους εργαζόμενους. Αμείβονται όμως με χαμηλότερους μισθούς και εξευτελιστικούς μισθούς κάποιοι νεότερης ηλικίας. Και αυτό το καθεστώς ομοιρίας επηρεάζει ταυτόχρονα και άλλα δικαιώματα, συνταξιοδοτικά, αποζημιώσεις, εξέλιξη και άλλα. Στις ιδιωτικοποιήσεις κρατικών εταιριών οι εργαζόμενοι θεωρούνται βαρύδι και γι' αυτό διατηρείται εργολαβικούς, δηλαδή ξεκρέμα στους εργαζόμενους. Εμείς θεωρούμε δίκαιο το αίτημα όλων αυτών των εργαζομένων μέσω εργολαβιών ότι πρέπει να υπάρξει μετατροπή των συμβάσεών τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου και μάλιστα απευθείας μέσω της ΔΕΠΑ ή μέσω της ΔΕΔΑ για όσους μεταφέρθηκαν εκεί από την 1η Γενάρη του 2017 και μάλιστα να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία τους. Καταθέτουμε λοιπόν και την πρότασή τους και καλούμε τους συναδέλφους να την υιοθετήσουν, γιατί χωρίς αυτούς τους εργαζόμενους ούτε το νέο σχήμα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία για τη ΔΕΗ που καταθέσατε το πρωί, είναι η τροπολογία από επένδυσης της ΔΕΗ. Να πω ότι εμείς τα έχουμε ξαναπεί και σε προηγούμενη τοποθέτησή μας. Υπάρχει κίνδυνος για γρήγορη εξάντληση των αποθεμάτων λιγνίτη, γιατί ακριβώς ο επιχειρηματίας που θα επενδύσει δεν πρόκειται να δει την πλήρη αξιοποίησή του, αλλά θα κοιτάξει να δει τα κοιτάσματα που έχουν το μεγαλύτερο βαθμό θερμικής απόδοσης και βεβαίως θα παρατήσει τα υπόλοιπα. Άρα θα μείνουν ανεκμετάλλευτα, με κίνδυνο ακριβώς να χαθεί ένας πολύτιμος πόρος από αυτή την εγκληματική αξιοποίηση των κοιτασμάτων. Εμείς την καταψηφίζουμε. Τι προτείνουμε και το λέμε καθαρά. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας η αξιοποίηση κάθε πηγής ενέργειας εξετάζεται με σαφή και συγκεκριμένα κριτήρια. Δηλαδή, πρώτον, εάν ανταποκρίνεται στις διευρυνόμενες λαϊκές ανάγκες. Δεύτερον, εάν διασφαλίζει φτηνό ρεύμα και γενικότερα φτηνό ενεργειακό προϊόν για το λαό. Τρίτον, εάν συμβάλλει στην αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας. Τέταρτον, εάν αναβαθμίζει την ασφάλεια των κατοίκων και των εργαζόμενων στον ενεργειακό τομέα, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. Πέμπτον, εάν οδηγεί στη διεύρυνση των εργασιακών και ασφαλιστικών κατακτήσεων και δικαιωμάτων των εργαζομένων στον ενεργειακό τομέα. Και έκτον, εάν διασφαλίζει ένα αξιόπιστο και ευσταθές σύστημα ηλεκτροπαραγωγής για τη χώρα. Αξιοποιώντας για την ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών και χώριων βιομηχανικών κλάδων. Είναι αυτά ζητήματα βαθύτατα πολιτικά. Έχουν σχέση με το ποιος είναι ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της ενέργειας και με ποιο βασικό κριτήριο επιλέγεται η τεχνολογία, το μέγεθος, η χωροθέτηση κάθε λύσης. Δηλαδή, αν γίνεται με γνώμονα το καπιταλιστικό κέρδος ή την ικανοποίηση των διευρυνόμενων λαϊκών αναγκών. Και σε αυτό το νομοσχέδιο εκφράζεται η αντιλαϊκή συνέπεια της κυβέρνησης.
τεκμηριώνεται και επιβεβαιώνεται ο ταξικός προσανατολισμός της πολιτικής σας σε όφελος και οφαλαίου και μονοπωλιακών ομήλων. Γι' αυτό καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο, όπως και την αντιλαϊκή πολιτική σας.